Πριν το βραβείο του Omni Channel Experience, το πήρε η Cosmosport. Δεν το πήρατε τυχαία, Νίκο. Οπότε θα φωνάξω τον Νίκο τον Βαρβαδούκα, που είναι Chief Omni Channel Officer. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που έτυχε κάτι τέτοιο. Θα πάρουμε άλλο ένα μικρόφωνο. Δώστε λίγο, σας παρακαλώ. Και θα το φωνάξω εδώ. Θα καθίσουμε εδώ. Ακούμε. Νομίζω ότι ακούμε. Κοντά. Έλα εδώ. Λοιπόν. Έχουμε και άλλον μετά, οπότε. Λοιπόν. Και αυτό που θέλω λίγο να μας πεις είναι να μας πεις λίγο τι κάνεις στην Cosmosport. Καταρχήν, πόσοι γνωρίζουν τα Cosmosports, για να δούμε. Λάθος το θέσα. Πόσοι δεν τα έχουν ξανακούσει τα Cosmosports. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Έχεις δουλειά. Ωραία. Λοιπόν, οπότε πες μας λίγο για τα Cosmosports. Δηλαδή, τι είναι, πώς είναι. Ωραία. Καταρχήν να πω για όσους δεν γνωρίζουν ότι η εταιρεία είναι η Cosmosport ΑΕ και τα brands τα οποία έχει είναι τα καταστήματα Cosmosport που είναι αθλητικά. Ναι. Έχει τα Sneaker 10 που είναι sneaker stores. Αθλητικά πάλι. Αλλά πιο sneakers, ναι. Αν είναι 19 Cosmosport με το σημερινό που ανοίγουμε στη Λάρισα, είναι 12 sneaker 10. Ανοίγεται σήμερα κατάστημα στη Λάρισα. Ναι. 2 Sports Factory Outlet. Και ένα μπασκετικό κατάστημα στην Ερμού, που είναι το πρώτο στην Ελλάδα specialty store που λέγεται Slam Dunk. Και έχουμε και κάποια franchise Adidas. Οπότε είναι ένας όμιλος από retail με μεγαλύτερο και πιο γνωστό κατάστημα, τα Cosmosport. Ωραία. Πες μας λίγο για τα καταστήματα, δηλαδή πώς έχετε πάει, τι έχετε κάνει. Για όσους δεν τα ξέρουν, νομίζω και όσοι τα ξέρουν δεν ξέρουν τα νούμερα. Τα οποία τα είχα δει κάποια στιγμή και μου είχαν κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό το λέω. Το ενδιαφέρον που έχει το case study της εταιρείας είναι ότι είναι μια εταιρεία από την Κρήτη, η οποία ξεκίνησε το 1983 από τον κύριο Φραγκίσκο Τσικνάκη. Ανέλαβαν τα παιδιά τη δεκαετία του 2000 και ήταν ίσως από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που κάνανε site το 2001. Ένα site, βέβαια, μια αθλειότητα ήταν, μια σελίδα μαύρη. Αλλά επειδή ένα από τα παιδιά είχε σπουδάσει στο Λονδίνο, είχε δει πολύ νωρίς το e-commerce online. Άρα, αυτό που συνέβη τα τελευταία, στην ουσία, 7-8 χρόνια, είναι ότι αφενός μεγάλωσε πολύ γρήγορα το κομμάτι του online και ταυτόχρονα η εταιρεία άρχισε να δημιουργεί μαγαζιά ανάποδα. Πώς? Έβλεπε που έχει πάρα πολλές παραγγελίες. Από το online. Από το online και πήγαινε και φτιάχνει ένα κατάστημα. Okay. Άρα είναι μια εταιρεία που μεγάλωσε ανάποδα. Οι πιο πολλές εταιρείες είχαν μεγάλο δίκτυο και στήσανε online κανάλι. Η εταιρεία αυτή το έκανε τελείως ανάποδα. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο. Ωραία. Οπότε, ενδιαφέρον αυτό. Η κουλτούρα του ψηφιακού καναλιού υπήρχε από πάρα πολύ νωρίς στην εταιρεία. Αυτό ήταν και ο γονοτροπίας των παιδιών της δε επόμενης γενιάς. Σωστά. Δηλαδή, Σωστά. Εσύ πόσο καιρό είσαι εκεί? Εγώ είμαι κοντά στα 2,5 χρόνια. Ναι. Που στην ουσία τα τελευταία 2,5 χρόνια ανοίξαμε και το 30-40% του δικτύου, που έγινε και το μεγάλο expansion. Του φυσικού ή του φυσικού. Του φυσικού. Και μπήκαμε σε μια λογική omni-channel που, ωραία, που λέμε. Τι σήμερα. Είναι για εσάς το omni-channel, δηλαδή έχουν ακουστεί διάφορα. Εντάξει, δεν ήσουν εδώ το πρωί ενδεχομένως, αλλά νομίζω ότι από παρουσίες για omni-channel, δόξα τω Θεώ, έχουμε χορτάσει. Αλλά στην πράξη, από μια εταιρεία όπως είναι η Cosmosports, με όλα αυτά τα brands που λες, με πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα σαν brands, με φυσικά καταστήματα. Τι σημαίνει omni-channel τελικά? Καταρχήν να πω κάτι για τον κλάδο, για να αρχίσουμε να βάζουμε ένα context και να καταλαβαίνει ο κόσμος μερικά πράγματα. Έχει μία δυσκολία ο κλάδος αυτός για ένα και μόνο λόγο. Ανταγωνίζεσαι μέχρι και τον προμηθευτή σου. Δηλαδή, εμείς, πέρα από τα ανταγωνιστικά καταστήματα, τα φυσικά και τα online, έχουμε να ανταγωνιστούμε και την Nike και την Adidas, οι οποίοι έχουν μια πολύ επιθετική direct consumer στρατηγική. Οι εταιρείες αυτές είναι πολύ δυνατές στο digital, αλλά τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν έχουν κάνει καθόλου blend τα φυσικά καταστήματα με τα online, για δικούς τους λόγους, είτε σε ποιον ανοίγουν τα καταστήματα, που μπορεί να ανοίγουν σε μια άλλη εταιρεία, όπως για παράδειγμα η Φολή-Φολή, ή τα συστήματα δεν είναι δεμένα. Οπότε η δικιά μας ευκαιρία ήταν πώς στον κλάδο αυτό θα είμαστε οι πρώτοι που θα δημιουργήσουμε μια συνολική εμπειρία. Τι σημαίνει τώρα σε εμάς omni-channel? Το κομμάτι του omni-channel έχει διάφορους πυλώνες. Συνήθως, όταν μιλάμε για omni-channel, μιλάμε για data. Συνήθως. Δηλαδή, τι λέμε? Ή για κανάλια επικοινωνίας, δεν ξέρω, είναι ανάλογα. Κανάλια επικοινωνίας. Τι λέμε δηλαδή? Λέμε omni-channel εταιρεία, είναι η εταιρεία η οποία καταφέρνει
να μοναδικοποιείς τον πελάτη σε όλα τα κανάλια. Αυτό, ναι. Αυτό είναι μία προσπάθεια η οποία στη λιανική είναι, και όποιος λέει το κάνει, είναι μύθος, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσπαθήσεις να συλλέξεις τόσα δεδομένα που δεν θα ενοχλήσει τον πελάτη. Άρα, υπάρχει ένα κομμάτι στο Omnichannel που προσπαθούμε και κάνουμε και μας επηρεάζει πολύ σε επίπεδο personalization, που είναι τι στοιχεία έχουμε, πώς θα δουλεύουμε και πώς επικοινωνούμε με τους πελάτες. Θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι μέσα από το loyalty σύστημα και από το online έχουμε καταφέρει και έχουμε φτιάξει ένα in-house software, το οποίο στέλνει στους πελάτες μετά από κάποιο διάστημα αυτοματοποιημένα στο Viber το παπούτσι που αγόρασαν, την ημερομηνία που το αγόρασαν, και το ρωτάμε αν το πατάει καλά, που λέμε, γιατί η πώληση δεν είναι να μου δώσει 80-90 ευρώ για να σήξει, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι πραγματικά όταν έτρεξες. Ναι. Άρα ένα κομμάτι που κάνουμε είναι δουλεύουμε με τα data χωρίς όμως να κάνουμε overkill τον πελάτη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το πώς έχουμε ενώσει τα logistics. Άρα τα δικά μας καταστήματα αφενός και τα 30, όλο το απόθεμα είναι online, που πάρα πολλές εταιρείες στην Ελλάδα, πίστεψέ με, Δημήτρη, ακόμα και μεγάλες σήμερα που μιλάμε, δεν είναι όλο το απόθεμα online. Παραδείγματα σε πιστεύω ότι το έχω ζήσει. Ως πελάτης εννοώ το έχω σε ζήσει. Σε εμάς είναι μέχρι το τελευταίο τεμάχιο, το οποίο έχει δυσκολία σε υποδιαχείριση φυσικά, logistics, γιατί κάθε κατάστημα είναι και ένα μικρό logistics center. Ναι, γιατί μπορεί να παραγγείλεις... και το αποθήκη, λογικό. Ακριβώς. Εσύ μπορεί να παραγγείλεις ένα νούμερο που αυτή τη στιγμή είναι στη Ρόδο και θα πρέπει τις επόμενες 2 ώρες ο πολιτής να το πάρει από την αποθήκη της Ρόδου, να το στείλει στην κεντρική αποθήκη και να έρθει σε ένα. Οπότε ένα κομμάτι είναι. Από τη Ρόδο να σε στείλει στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολο, αλλά. Θα γίνει. Πρέπει να γίνει σε χρόνους που SLA που υποσχόμαστε στον πελάτη. Το άλλο κομμάτι είναι ότι έχουμε στήσει καταστήματα τα οποία κάνουν Synchrom Store. Άρα, αν εσύ μένει Κηφισιά και η Κηφισιά έχει το προϊόν, θα σου στείλει η Κηφισιά σαν κατάστημα. Ναι. Άρα, υπάρχει ένας αλγόριθμος που κάνει optimize το που είναι το ταυκάπα του πελάτη με το που είναι το απόθεμα. Άρα, είναι πολλά τα data, αυτό λες. Είναι πολλά τα data και τα operations για να κάνεις blend τα κανάλια. Και λέω blend τα κάνεις και σε marketing επίπεδο και σε operations επίπεδο. Άρα είναι διπλό. Είναι και marketing ότι εγώ επικοινωνώ με τον πελάτη, προσπαθώ να του προσφέρω την ίδια εμπειρία όπου να είναι. Σωστά. Αλλά πρέπει να τον εξυπηρετείς και τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς. Ωραία. Εσύ σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι τα έχετε καταφέρει? Είπες και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις πολύ εδώ μέσα ότι είναι μάλλον το να φτάσει 100% σε Omnichannel. Είναι αρκετά δύσκολο. Δηλαδή, πρέπει να πάρεις πάρα πολλά δεδομένα από τον πελάτη, ειδικά όταν εγώ θα μπω σε ένα φυσικό κατάστημα, είναι πολύ δύσκολο να με αναγνωρίσει. Έτσι δεν είναι? Πας σε άλλες τεχνολογίες, πας σε Big Brother. Εσείς όμως σε τι βαθμό πιστεύεις ότι το έχετε φτάσει? Δηλαδή, ποια είναι τα αποτελέσματα? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Ωραία. Καταρχήν δεν είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί είναι η φύση της δουλειάς να λες. Καλό είναι να μην είστε ευχαριστημένοι και να παίρνετε βραβείο, ας πούμε. Αυτό που έχουμε δει είναι το εξής. Έχουμε σπάσει τους πελάτες στους πελάτες που αγοράζουν μόνο από ένα κανάλι, από 2 κανάλια ή από 3 κανάλια. Ναι. Και αυτό που έχουμε δει είναι ότι οι πελάτες που αγοράζουν από 3 κανάλια, annually, ετησίως, αφήνουν μεγαλύτερο τζίρο ανακεφάλι στην εταιρεία. Άρα, το μοντέλο δείχνει ότι όσο καταφέρνεις τον πελάτη και το σερβίρεις πιο σωστά από περισσότερα κανάλια, αυξάνεται αυτό που ονομάζουμε annual spending ή lifetime value, όπως το ονομάσουμε. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά σε σχέση με αυτό που μπορούμε να κάνουμε, έχουμε πολλά. Ωραία. Πού είστε αυτή τη στιγμή και πού θέλετε να φτάσετε? Δηλαδή, πες μου ένα παράδειγμα, δηλαδή, που εσύ είσαι ικανοποιημένος. Κάναμε αυτό στο κόσμο sports και, ρε Δημήτρη, γουστάρω που το κάναμε έτσι και είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτό. Δεν γίνεται να μην το έχεις κάνει, αλλιώς θα πρέπει να έχεις παραιτηθεί από μόνος σου. Το εννοώ με την έννοια ότι 2,5 χρόνια... Ναι. Ούτε η διοίκηση θα σε κρατούσε έτσι. Ένα κομμάτι που κάναμε και ήταν στρατηγικό ήταν να αυξήσουμε δραματικά το click and collect στα καταστήματα. Ναι. Επειδή οι παραγγελίες που κάνουμε το χρόνο μπορεί να φτάνουν και το 500,000. Ναι. Σε όχι τζίρο. Ναι, παραγγελίες. Μισό παραγγελίες. Τα καταστήματα τα δημιουργούμε για να μπει και traffic. Οπότε αυτό που κάναμε είναι ότι φτάσαμε το click and collect να είναι 40% των παραγγελιών. Ενώ ωραία. Ήταν 25. Δηλαδή, ενώ με λίγα καταστήματα ήταν 25, το κάναμε drive και με ενέργειες και με UX στο site και με
και με το που είναι, έχουν μπει τα καταστήματα και πώς επικοινωνούνται, να είναι 40%. Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τον offline zero και το offline experience. Και όχι μόνο αυτό, σε βοηθάει και στα logistics, φαντάζομαι αυτό. Έτσι δεν είναι. Είναι πολύ προτιμότερο να πηγαίνω εγώ που έχω παραγγείλει ένα ζευγάρι παπούτσια να το πάρω στο κατάστημα, από ότι να μου το στέλνει στο σπίτι με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν ξέρει που θα με βρει κτλ. Επόμενε κινήσει. Ή μάλλον πριν πάμε εκεί πέρα, λίγο θέλω να μου πεις στρατηγική όσον αφορά το marketing κομμάτι, δηλαδή τα social media και όλο αυτό, πώς το βλέπετε όλο μαζί. Το κομμάτι του marketing στο κομμάτι του που λέγεται sports fashion είναι καθαρά storytelling. Επειδή τα προϊόντα αυτά κανείς μας δεν τα χρειάζεται για να ζήσει. Ναι. Μπορεί να περάσουν. Εκτός και αν είσαι αθλητής και ζήσει, είσαι επαγγελματίας αθλητής. Μπορεί να κάνει extend τη διάρκεια με την οποία αλλάζει ένα παπούτσι. Ωραία. Αντί για ένα χρόνο, είναι δύο χρόνια και ούτω καθεξής. Εμείς αυτό που κάνουμε το ονομάζουμε. Είναι ένα κομμάτι creative marketing που ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει studios παραγωγής και αρκετούς εξωτερικούς συνεργάτες σε κομμάτι filming και production και δημιουργούμε πάρα πολύ περιεχόμενο. Πάρα πολύ περιεχόμενο. Στην ουσία. Όλη μας η στρατηγική στο branding είναι digital content. Όλη μας η στρατηγική, 100%. Το οποίο όμως, επειδή μιλάμε για omni-channel στρατηγική, το περιεχόμενο προσπαθείτε να είναι να προσφέρει την ίδια εμπειρία σε όλα τα κανάλια, δηλαδή. Ναι, ναι. Τα καταστήματα, τα τελευταία format καταστημάτων, πέρα από το κομμάτι ότι έχει real-time content σε οθόνες στα καταστήματα, για παράδειγμα, αν πάτε στην Κηφισιά, θα δει ότι το κατάστημα έχει στηθεί με συγκεκριμένο τρόπο που έχει οθόνες αναέρια. Ναι. Και παίζει άλλο content μέσα στη μέρα, αναπεριοχή, στο running, στο women κτλ. Ωραία. Δουλεύουμε πάρα πολύ στο κομμάτι του mobile advertising γύρω από τα καταστήματα. Okay. Με συγκεκριμένα audiences, με συγκεκριμένα personas, content γύρω από το κομμάτι του καταστήματος για να δημιουργήσουμε. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, δηλαδή τι θα δούμε, τι σκοπεύετε να κάνετε. Το πλάνο μας θα συνεχίσει. Βασικά, βέβαια, πρέπει να ρωτήσω πρώτα ποιος ανταγωνιστής είναι εδώ μέσα, αλλά. Τέλος πάντων, είναι κανείς ανταγωνιστής της Cosmosport εδώ πέρα. Έλα, άρα μπορείς να τα πεις τα πάντα. Ναι. ή αυτός που ήταν εδώ πέρα, ή αυτή δεν το πήγε. Πάλι, θα τα έλεγα, δεν έχω πρόβλημα. Ένα βασικό κομμάτι είναι να αυξήσουμε δραματικά το δίκτυό μας στην Ελλάδα, και όχι μόνο. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια σειρά από 6-7 τεχνολογικά project για το 2020. Όπως? Είτε αυτό λέγεται replatforming, το online. Ναι. Είτε λέγεται να δημιουργήσουμε νέα logistics centers, είτε μακριά από τα μαγαζιά, είτε έξω από τα μαγαζιά. Logistics solutions, lockers, για παράδειγμα. Τα οποία στόχο έχουν και να μας διαφοροποιήσουν και άλλα από τον ανταγωνισμό, αλλά και να λύσουν κάποια θέματα καθαρά στην εμπειρία πελάτη. Όπως για παράδειγμα είπες πριν, περιμένω το δέμα. Για μας αυτό είναι ένα friction, που ακόμα και αν το κάνει courier, οφείλουμε να το λύσουμε. Ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει. Το λέω, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα που έχω εγώ προσωπικά ως αγοραστής. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος τουλάχιστον που θυμάμαι εγώ, στέλεχος, ο οποίος έχει τον τίτλο του Chief Omnichannel Officer. Εντάξει. Άρα έχεις αρκετή εμπειρία, αυτό σημαίνει τουλάχιστον από μια άλλη οπτική γωνία. Οπότε θέλω να μου πεις γιατί πλέον είναι απαραίτητη αυτή η Omnichannel προσέγγιση και τι συμβουλές δίνεις σε αυτούς που σκέφτονται να υλοποιήσουν κάτι τέτοιο. Ή ξέρεις, το ακούνε. Ωραία, ναι, το καταλαβαίνω, πρέπει να το κάνω. Ποιες είναι οι συμβουλές που τους δίνεις. Καταρχήν, να πούμε ότι πολύ μεγάλη δουλειά και στην Ελλάδα στο κομμάτι αυτό είχα την τύχη με την ομάδα των Public να κάνουμε. Ναι. Για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε μετά τα Public, σας και στα άντια, ωραία. Θα χαρώ και η Ρενάτα να μιλήσει γι' αυτό. Οπότε δεν είναι ότι το Cosmosport πρώτη φορά εφεύρει στην Ελλάδα. Όχι, γι' αυτό ακριβώς και ξεκινήσαμε αυτό και από σένα, για να είμαι ειλικρινής. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι ο καταναλωτής έχει γίνει Omnichannel. Ουσιαστικά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν ξεχωρίζουν κανάλια. Για αυτούς είναι το brand across channels. Οπότε, ναι. Από τη στιγμή που αυτός μας αντιμετωπίζει έτσι, δεν έχουμε παρά και εμείς να στρίψουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και να γυρίσουμε σε μια τέτοια. Είναι θέμα γενιάς. Δηλαδή, όχι. Η δικιά μου γενιά. Και εσύ Omnichannel. Ναι, καλά, εγώ ίσως είμαι και άλλη περίπτωση, αλλά τέλος πάντων. Εσύ είσαι του Omnichannel. Ναι, ωραία. Τι συμβουλές δίνεις. Καταρχήν, για όποιον δεν έχει ασχοληθεί με το κομμάτι, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει να διαβάζει, να καταλαβαίνει. Ναι. Άρα, ένα κομμάτι είναι σίγουρα εκπαίδευση. Δηλαδή, δεν είναι απλά βλέπω ότι κάνει κάποιος, πάω και το αντιγράφω, αλλά θέλει αρκετά να διαβάσει και case studies και στην Αμερική και στην Κορέα και στην Ιαπωνία. Υπάρχουν άπειρη βιβλιογραφία και case studies και πετυχημένα και μη στο κομμάτι που λέγεται το Omnichannel. Το δεύτερο κομμάτι είναι να μην τυφλωθεί από την τεχνολογία.
Ναι. Γιατί πολλές φορές έρχονται εταιρείες και προτείνουν λύσεις μαγικές, αλλά οι λύσεις αυτές δεν είναι consumer first, είναι tech first. Οπότε η δεύτερη συμβουλή μου είναι μελετήστε τον καταναλωτή, μελετήστε τα θέματα, μην τυφλωθεί από την τεχνολογία. Και το τρίτο είναι να υπάρχει πάντα ένας δείκτης με τον οποίο μετράμε το omnichannel. Δηλαδή, τι σημαίνει καλύτερο omnichannel. Υπάρχει τέτοιος δείκτης. Υπάρχει τέτοιος δείκτης. Υπάρχει. Είναι δύο. Ένα είναι το κομμάτι του NPS, όπως μετριέται στα κανάλια. Και το δεύτερο είναι ο τζίρος που αφήνει ο omnichannel πελάτης versus τον single channel πελάτη. Το τι οποίο είναι. Σε εσάς έχει αυξηθεί. Ναι. Ωραία. Πέραν από τον public που ανέφερες, το οποίο έχετε δουλέψει, υπάρχουν άλλοι παίχτες που είτε έχεις εσύ συνεργαστεί, είτε από άλλες περιοχές που θεωρείς ότι το παλεύουν με το omnichannel, ότι ακολουθούν μια omnichannel προσέγγιση. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά, για να μην πω για την Ελλάδα. Η Ελλάδα συζητάω, δεν θέλω το εξωτερικό. Η εταιρεία που έχει τη μεγαλύτερη δέσμευση. Ναι. Δέσμευση. Να υπηρετήσει τον καταναλωτή. Να κινηθεί γρήγορα προς μια omnichannel προσέγγιση. Θεωρώ ότι είναι η Παπαστράτος. Με το ICOS. Με το ICOS. Ναι. Που έχει κάνει εξαιρετική πορεία σε πολύ λίγο διάστημα. Και όταν λέω εξαιρετική πορεία εννοώ. Και να θυμίσουμε ότι ήταν μια εταιρεία που ήταν μια εταιρεία που παρήγαγε τσιγάρα.